Το Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης επέλεξε το Σωματείο Διάζωμα για να παρουσιάσει τη σημαντική πρωτοβουλία του, το πιλωτικό δίκτυο που έχει στόχο να συνδέσει όλα τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου. Με το Διάζωμα συνεργάζονται η Περιφέρεια Ηπείρου και τα Υπουργεία Πολιτισμού και Ανάπτυξης. Το Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης επέλεξε για την 6η Γενική Συνέλευσή του το Διάζωμα, το σωματείο που έχει όραμα την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, την εξέβρεση πόρων και την ένταξή του στην καθημερινότητά μας. Το Διάζωμα παρουσίασε σε όλους όσοι συμμετείχαν στη συνέλευση το πιλωτικό δίκτυο πολιτιστικού τουρισμού που θα διασυνδέει τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, στα οποία γίνονται ήδη αναστηλώσεις. Είναι μια ιδέα που θα φέρει πιο κοντά τα μνημεία μας στην αειφορία και στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας. Και θέλουμε να το ξεκινήσουμε από την Ήπειρο, γιατί είναι μια περιοχή η οποία έχει ένα πλήθος εξαιρετικών αρχαίων θεάτρων, αλλά είναι και μια περιοχή αδικημένη που όλοι πρέπει να τη βοηθήσουμε. Η αναστήλωση των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου και η διασύνδεσή τους θα δώσει σημαντική όθηση στον πολιτιστικό τουρισμό. Γι' αυτό και η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από τα Υπουργεία Πολιτισμού, Τουρισμού Ανάπτυξης και την Περιφέρεια Ηπείρου με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ. Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το να επενδύει κανείς πλέον στον πολιτιστικό τουρισμό, στις πολιτιστικές διαδρομές, στην οικονομία των εμπειριών, δηλαδή σε αυτή την αναπτυξιακή παράμετρο που μπορεί να προσφέρει και στην περιφέρεια αλλά και στην εθνική οικονομία η διασύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό μέσα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Ήδη στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης έχουν αναστηλωθεί 3 πρώτες κερκίδες, ενώ μέχρι το 2015 θα έχουν αναστηλωθεί οι υπόλοιπες 6. Τις εργασίες της 6ης συνέλευσης του Διαζώματος πλαισίωσε το Quintetto Πνευστών Αίολος.